Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο 13ο συνέδριο του Παιδιατρικού Κέντρου που έχει τον ευρηματικό τίτλο «Παιδιατρική στην πράξη». Ο πρώτος που καθιέρωσε αυτόν τον τίτλο ήταν ο μέντορας μου, δάσκαλος των μεγαλύτερων από μας, ομότιμος καθηγητής τώρα της Παιδιατρικής Θεμιστοκλής Καρπάθιος. Οπότε οφείλω αυτήν την αναγνώριση. Η φετινή χρονιά είναι πρωτόγνωρη για όλους μας. Ο κοροναϊός εξαπλώθηκε και κυριαρχεί στον πλανήτη με τη μορφή πανδημίας, με εκατόμβες νεκρούς και εκατομμύρια νοσούντες. Οι πανδημίες που κατέστρεψαν χώρες και υπήρους και εξαφάνισαν πολιτισμούς υπήρξαν και στο παρελθόν στους ιστορικούς χρόνους. Θα επιβιώσουμε όμως. Η επιστήμη έχει επιδείξει θαυμαστά επιτεύγματα και μεγάλες ανακαλύψεις. Αυτή άλλωστε η δυνατότητα που έχουμε σήμερα να συνεχίζουμε τις μετεκπαιδευτικές μας εκδηλώσεις και να μας παρακολουθεί ένα ευρύ κοινό που δυστυχώς δεν είναι διαζώσεις, υποστηρίζει την άποψη αυτή ότι με την τεχνολογία όπως αυτή διαμορφώνεται, παρά τα προβλήματα μπορούμε να συνεχίσουμε εμείς την εκπαιδευτική μας διαδικασία. Και δεν τη συνεχίζει αυτός που δεν θέλει να τη συνεχίσει και αυτό το καταλαβαίνετε. Πριν προχωρήσω στην εισήγησή μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου, οι οποίοι κάθε φορά παρέχουν πλήρη υποστήριξη στις όλες τις εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που αναλαμβάνει το Παιδιατρικό Κέντρο. Ευχαριστώ επίσης για την συμπαράστασή τους τον Γενικό Διευθυντή του Ιατρικού Κέντρου κ. Χαμακιώτη, την Σύμβουλο της Διοίκησης κ. Ζησοπούλου. Υποχρέωση αισθάνομαι για την οργάνωση του συνεδρίου προς τους εργαζόμενους στη Διεύθυνση Ανάπτυξης του Ομίλου. Ιδιαίτερη μνήμα επιφυλάσσω για την υπεύθυνο οργάνωση συνεδρίων κυρία Μπριτζαμάνη και την γραμματέα κυρία Σοφία Καρασά. Θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω χωριστά τις εταιρείες οι οποίες με την οικονομική υποστήριξη κατέστησαν δυνατή την διεξαγωγή του συνεδρίου. Ονομαστικά οι εταιρείες, αν και τις γνωρίζετε, είναι η Fresiderm, η Pampers, η GlaxoSmithKline, η Pfizer, η Bian, η Nestlé, η Medela και η Cube. Εμφανίζονται στο πρόγραμμα του συνεδρίου και θα προβάλλονται ηλεκτρονικά στη διάρκεια του. Τέλος, αισθάνομαι βαθιά υποχρέωση και τιμή για τους 28 ομιλητές και προέδρους για τις άοκνες προσπάθειες τις οποίες κατέβαλαν. Και νομίζω τώρα μπορούμε να αρχίσουμε και να μπω στην κατ' ουσίαν εισήγησή μου. Είναι γνωστό από μακρού ότι οι λειτουργίες των διαφόρων συστημάτων αλληλοεπηρεάζονται ώστε να διασφαλίζεται η υγεία συνολικά. Όταν όμως δημιουργούνται εκτροπές, αυτές δημιουργούν προβλήματα και στην συνέχεια θα πάρουν τον χαρακτήρα πολυοργανικών εκδηλώσεων. Στο πλαίσιο αυτό είναι προσαρμοσμένο και το θέμα της σημερινής εισήγησης. Η διερεύνηση δηλαδή των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μεγάλων συστημάτων και εν προκειμένου μεταξύ του εντέρου και του δέρματος. Σε αυτό το σκιστογράφημα βλέπουμε το έντερο και το μικροβίωμα που διαθέτει
για το οποίο θα μιλήσουμε στην συνέχεια, το μικροβίωμα, το έντερο, και πόσοι στην πραγματικότητα άξονες υπάρχουν. Για παράδειγμα, ό,τι συμβαίνει με την επηρεασμένη νεφρική λειτουργία, ανάλογα θα υπάρχει ένας άξονας μεταξύ του εντέρου και του νεφρού. Ό,τι γίνεται με τη διατροφή ή διαταραχές του μεταβολισμού από το ύπαρ, θα έχει την αντανάκλαση στην καρδιά. Δημιουργείται δηλαδή εδώ ένας άλλος άξονας. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένας άξονας διατροφή, προβλήματα και ό,τι δίνεται με την παχυσαρκία και το λιπόδιστο. Το ίδιο με τον μεταβολισμό που γίνεται στα οστά. Η επικοινωνία και ο άξονας που υπάρχει του εγκεφάλου με το έντερο. Εμείς από όλα αυτά σήμερα θα μιλήσουμε για τον άξονα που συνδέει το έντερο με το δέρμα. Οι λειτουργίες του εντέρου εξυπηρετούνται από το επιθήλιο, το οποίο έχει πλειάδα κυττάρων, με τα επιθηλιακά του κύτταρα κάνει απορρόφηση θρεπτικών ουσιών και άλλων ενώσεων, με άλλα κύτταρα παράγει βλένη, με τα ανοσοκύτταρά του συμμετέχει στην ανοσορύθμιση. Εδώ θα ήθελα να σημειώσω ότι το ανοσοποιητικό του εντέρου είναι ένα ιδιαίτερα ανεπτυγμένο σύστημα, και με άλλα κύτταρα που παράγουν νευροδιαβιβαστές, με κύτταρα των λίων μυϊκών ινών και με κύτταρα του νευρικού δικτύου εξασφαλίζεται η κινητικότητα ουσιαστικά του εντέρου. Εκτός από το επιθήλιο, ιδιαίτερο ρόλο παίζει το οικοσύστημα του εντέρου, αυτό το οποίο λέγεται και φέρεται ως μικροβίωμα του εντέρου. Αποτελείται από ένα τεράστιο αριθμό βακτηριδίων, ιών, μυκήτων και πρωτοζώων. Το μικροβίωμα συμβιεί και διαβεί συμβιωτικά με το έντερο, προσπορίζεται ενέργεια από το διαιτολόγιο, συνθέτει διάφορα βιοδραστικά παράγωγα και έτσι επικοινωνεί με άλλα όργανα μέσω των αξώνων που υπάρχουν και είδαμε προηγούμενα, διασπά σύνθετους και πολύπλοκους πολυζαχαρίτες, παράγει διάφορα διατροφικά συστατικά, όπως είναι η βιταμίνη K που ξέρουμε και τα λιπαρά οξέα, κυρίως βραχίας αλύσου, συμβάλλει στην άμυνα με την ακεραιότητα του επιθυλίου, διασφαλίζει μια μεταβολική ομοιοστασία στον οργανισμό. Αλλά πώς εγκαθίσταται το μικροβίωμα, έχει και αυτό διάφορες φάσεις, την ενδομήτρια ζωή. Παρά το ότι θεωρήσαμε το εμβρυϊκό έντερο στην πραγματικότητα δεν περιέχει κανέναν έμβιο παράγοντα, εν τούτης είναι απικισμένο με κάθε τη μετάδοση. Στον τοκετό, αν μεν ο τοκετός είναι φυσιολογικός, το μικροβίωμα του εντέρου σχετίζεται με την χλωρίδα του κόλπου και του εντέρου της μητέρας. Αν είναι και σαρκή το μύτο, το μικροβίωμα του εντέρου σχεδόν αποκλειστικά είναι κολοβακτηρίδιο. Για τις ηλικίες κάτω των 3 ετών υπάρχει μία μεταβατική φάση στο μικροβίωμα, και αυτό διότι κάνουμε πολλές διαιτητικές παρεμβάσεις σε αυτά τα 3 πρώτα χρόνια της ζωής. Μετά την ηλικία των 3 ετών ουσιαστικά και το παιδί συμμετέχει σε ένα πλήρες διαιτολόγιο ενηλίκων και ανάλογα πια και το μικροβίωμα είναι ενηλίκου τύπου. Το επηρεάζουν όμως και άλλοι παράγοντες. Στην διατροφή, όπως αναφέραμε προηγουμένως, άλλο μικροβίωμα έχει το βρέφος που θυλάζει και άλλο αυτό που είναι σε τεχνητή διατροφή. Οι λοιμώξεις ξέρουμε ότι επηρεάζουν επίσης το μικροβίωμα και το μετατρέπουν. Τα αντιβιωτικά τα οποία χορηγούμε και το περιβάλλον που υπάρχει στο έντερο. Άλλο μικροβίωμα έχει αυτός που πάσχει από εινοκιστική, άλλο αυτός που πάσχει από κοιλιοκάκι. Και για να αναφέρω 2 από τα νοσήματα. Έτσι, ένας από τους βασικούς ερευνητές, ο Νέιλ, λέει ότι ουσιαστικά το κατ' ουσίαν όργανο είναι το μικροβίωμα του εντέρου, το οποίο ασκεί πολύ σημαντικές ανοσολογικές λειτουργίες, διαθέτει τεράστιες μεταβολικές ιδιότητες και διαδραματίζει τον κεντρικότερο ρόλο σε αυτόν τον άξονα
που είναι μεταξύ του δέρματος και του εντέρου. Προχώρησα λίγο στις διαφάνειες από δική μου αυλεψία. Εδώ να δούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σε κατάσταση υγείας πρώτα απ' όλα. Έχουμε το έντερο και το επιθύλιο του εντέρου. Έχουμε το δέρμα εδώ. Έχουμε τις διάφορες στροφές. Εκεί αναλαμβάνει δουλειά το μικροβίωμα και από τα διάφορα συστατικά των τροφών παράγει μεταβολίτες, οι οποίοι περνάνε μέσα της κυκλοφορίας. Μιλάμε για μεσογειακή δίαιτα που θεωρείται ότι είναι το πρότυπο δίαιτας και όλοι αυτοί οι διαβιβαστές και που παρήχθησαν από το μικροβίωμα θα φτάσουν στο δέρμα. Εδώ βλέπετε με πράσινη μπάρα τους διάφορους μεταβολίτες, οι οποίοι μέσω της κυκλοφορίας θα έρθουν και θα εγκατασταθούν και θα επηρεάσουν το δέρμα. Από την άλλη πλευρά, το ίδιο το δέρμα παράγει βιταμίνη D, παράγει ενδορφίνες και άλλες ουσίες, τις οποίες θα μεταφέρει και θα επηρεάσει το έντερο. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκεται το κεντρικό νευρικό, το οποίο με διάφορους διαβιβαστές που θα δούμε παραπέρα επηρεάζει και τα δύο αυτά συστήματα. Και να δούμε τώρα τι γίνεται στην δίαιτα δυτικού τύπου που λέμε. Έτσι, η δίαιτα δυτικού τύπου που απαντάται φυσικά στις ανάλογες κοινωνίες και το γνωρίζουμε, χαρακτηρίζεται από πάρα πολλούς υδατάνθρακες και από πολλά και κακής ποιότητας λίπη. Έτσι λοιπόν, στην περίπτωση μιας αρρώστιας, το μικροβίωμα διαταράσσεται, γίνεται μια κατάσταση που λέγεται δυσβίωση, παράγονται διάφορες τοξίνες, διασπούν τον φραγμό που υπάρχει αυτόν που λέμε φραγμός του εντέρου, καταργώντας τις συνδέσεις ανάμεσα στα επιθυλιακά κύτταρα και όλες αυτές τις τοξίνες θα πάνε στο ύπαρ που και αυτό δεν μπορεί να τις μεταβολήσει αναλόγως και ως προφλεγμονώδεις κυταροκίνες που θα γίνουν, θα πάνε οι κόκκινες μπάρες όπως βλέπετε πάλι να εγκατασταθούν στο δέρμα και να κάνουν και να είναι υπεύθυνες για διάφορες φλεγμονώδεις δερματοπάθειες που θα δούμε στην συνέχεια. Το μικροβίωμα του εντέρου εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την ομοιοστασία που έχει το δέρμα μας. Και η διαταραχή αυτής της ισορροπίας, το είδαμε και προηγουμένως αυτή η κατάσταση που λέγεται δυσβίωση, επηρεάζει αρνητικά την λειτουργία του δέρματος και το βγάζει από την κατάσταση της ομοιόστασης που είναι σε μια παθολογική κατάσταση την οποία θα βρείτε στη βιβλιογραφία ως δυσομοιόσταση. Παράγονται διάφορες βιοδείκτες όπως είναι η φενόλη, κρεζόλη και άλλες αρωματικά αμινοξέα τα οποία θα περάσουν και θα φτάσουν με την κυκλοφορία στο δέρμα και αυξάνοντας την διαπερατότητα του εντερικού φραγμού. Εκεί θα συμμετέχει πάρα πολύ το ανοσοποιητικό και συμμετέχουν και διάφορες προφλεγμονώδεις κυταροκίνες. Σε αυτό το διάγραμμα βλέπει κανείς ότι έχουμε κεντρικό ρόλο έχει το μικροβίωμα του εντέρου. Όταν όλα πηγαίνουν καλά στο δέρμα υπάρχει μία ομοιοστασία, διότι και το δέρμα έχει ένα δικό του μικροβίωμα. Αυτό το ξέρουμε πολλές φορές, δηλαδή το έχουμε συναντήσει στην κλινική πράξη. Παίρνουμε μία καλλιέργεια αίματος για παράδειγμα και λόγω κακής αντισηψίας την καλλιέργεια αναπτύσσεται σταφυλόκοκκος π.χ. ο οποίος επιδέρμητης, ο οποίος απικίζει το δέρμα. Είναι και αυτό ένα μέρος του μικροβιώματος του δέρματος. Όταν διαταράσσεται το μικροβίωμα του εντέρου, χαλάει η ομοιοστασία του δέρματος, μπαίνει σε μια κατάσταση διαφορετική αλλόστασης, όπως λέγεται στη βιβλιογραφία, και το δέρμα
έχει χάσει την ομοιοστασία του και από εκεί και πέρα θεωρείται ότι είναι μία κύρια αιτία που έχουμε φλεγμονώδεις δερματοπάθειες με κύριο εκπρόσωπο την ψωρίαση, την ατοπική δερματίτιδα και την ακμή. Εδώ που βλέπουμε, ένα λεπτό γιατί κάτι πηγαίνω, που βλέπουμε την, πώς συμμετέχει το έντερο στην δημιουργία της ακμής, έχουμε την δυτικού τύπου δίαιτα που λέγαμε, που χαρακτηρίζεται από πολλούς υδατάνθρακες και από ψηλή συγκέντρωση. Λοιπόν, μέσω του φραγμού αυτά θα περάσουν και θα γίνει μια μεταβολή στο δέρμα, εδώ στους σμίγματογόνους αδένες. Όλη αυτή η μονάδα είναι ο τρίχος σμίγματογόνος θύλακας. Αυξάνεται η παραγωγή εδώ του σμίγματος και εκεί πηγαίνει και αναπτύσσεται αυτό το βακτήριο που ανήκει στο μικροβίωμα του δέρματος και το ξέρουμε ως Propionibacterium acnes. Και είναι ένας κύριος παράγοντας που γίνεται ακμή. Αυτήν που ξέρουμε ιδιαίτερα στους εφήβους, που αποτελεί οπωσδήποτε ένα πρόβλημα, γιατί περιλαμβάνει μεγάλο μέρος των εφήβων. Σε αυτήν την διαφάνεια βλέπουμε ένα υγιές έντερο, το επιθύλιό του, τις συζεύξεις και τους δεσμούς μεταξύ των επιθυλιακών κυττάρων που ουσιαστικά αποτελούν το φραγμό και δεν μπορεί από εκεί να περάσει κάτι. Έχουμε ένα υγιές έντερο, ένα υγιές μικροβίωμα, το οποίο παράγει και αυτό βιταμίνη D, παράγει λιπαρά οξέα βραχία αλίσου, παρεμβαίνει στο μεταβολισμό της γλουτένης. Εδώ είναι η κυκλοφορία, ας πούμε ότι αυτό είναι αγκείο. Αυτά θα περάσουν, δεν έχουμε εικόνα φλεγμονής εδώ και θα έχουμε ένα υγιές δέρμα επάνω. Εάν όμως έχουμε δυσβίωση, έχει δηλαδή αλλάξει το μικροβίωμά μας, θα παράγει διάφορους μεταβολίτες εδώ και ουσίες, διασπά τον φραγμό του εντέρου και εδώ γίνονται προφλεγμονώδεις κυταροκίνες οι οποίες μπαίνουν στην κυκλοφορία και θα μας δώσουν φλεγμονή στο δέρμα, σε αυτές που λέμε φλεγμονώδεις δερματοπάθειες. Και εδώ τώρα να δούμε άξονες πιο σύνθετους. Για παράδειγμα, έχουμε το έντερο με όλα τα στοιχεία διατροφής, το μικροβίωμά του και όλα αυτά. Έτσι, λέγαμε προηγουμένως για μεσογειακή δίαιτα ή δίαιτα δυτικού τύπου. Θα παραχθούν από εδώ διάφορες κυταροκίνες που θα πάνε στον εγκέφαλο και δημιουργείται αυτή η επικοινωνία, αυτός ο άξονας έντερο-εγκέφαλος. Από την άλλη πλευρά το έντερο θα παράξει διάφορους μεταβολίτες μέσω του μικροβιώματος που θα επηρεάσουν το δέρμα. Κάθε ένας έχει και μία διαφορετική δράση. Άλλος στο αίσθημα του κουνισμού, άλλος στην φλεγμονή, άλλος στην ανοσορύθμιση. Έτσι. Και βλέπουμε λοιπόν πως τώρα εδώ στην πραγματικότητα συνεργάζεται το έντερο με δύο άλλους άξονες. Βασικό είναι το δέρμα στο οποίο εμείς αναφερόμαστε. Και εδώ να δούμε μία τριπλέτα. Έχουμε ένα υγιές έντερο πάλι, υγιή εντερικό φραγμό, παράγονται όπως είδαμε βιταμίνες, παράγονται εδώ πέρα βιταμίνη K ή D, λιπαρά οξέα, μικρά βραχία αλίσου. Έτσι, ο φραγμός δουλεύει καλά, δεν έχουμε φλεγμονώδεις κυτοκίνες στην κυκλοφορία, αυτό είναι αγκείο, ένα υγιές δέρμα. Αντίθετα, έχουμε δυσβίωση, όπως την είπαμε και την περιγράψαμε προηγούμενα, και έχουμε ένα παθολογικό δέρμα τώρα από τις κυταροκίνες που παρήχθησαν και περάσανε μέσα από τον εντερικό φραγμό. Και στο τέλος
σε αυτήν όλη την αλληλουχία δίνουμε προβιωτικά, που θεωρεί τα προβιωτικά είναι έμβοιοι παράγοντες, οι οποίοι θα αποκαταστήσουν σε ένα βαθμό την συνοχή των επιθυλιακών κυττάρων του εντέρου, θα αποτρέψουν σε έναν ικανοποιητικό βαθμό τις προφλεγμονώδεις κυταροκίνες, οι οποίες είναι εδώ στην κυκλοφορία, και θα προσπαθήσουν να αποκαταστήσουν, να βοηθήσουν καλύτερα στην αποκατάσταση ενός φυσιολογικού δέρματος. Και φέραμε όμως προηγούμενα για τα προβιωτικά. Και καλό είναι να θυμίσω ότι τα προβιωτικά είναι έμβοιοι παράγοντες και φαίνεται ότι ασκούν μία επίδραση στο έντερο, όπως λέγαμε προηγούμενα, αποκαθιστώντας τον φραγμό και παρεμποδίζοντας προφλεγμονώδεις κυταροκίνες. Ιδιαίτερα για την ατοπική δερματίτιδα υπάρχουν πολλές εργασίες που έχουν αποδείξει ότι χορήγηση προβιωτικών και κυρίως ενός προβιωτικού που λέγεται Bifidobacterium, που ανήκει μάλλον στην οικογένεια των Bifidobacteridion, ότι ελαττώνει σημαντικά τον δείκτη βαρύτητας της ατοπικής δερματίτιδος σε όλες τις ηλικίες, για λόγους που δεν ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όμως στις ηλικίες πάνω του έτους. Όχι στις ατοπικές, στις κάτω του έτους. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την ακμή, έχει διαπιστωθεί ότι η χορήγηση Lactobacillus rhamnosus, είναι ένας άλλο επίσης προβιωτικό, ελαττώνει τον ινσουλινοεξαρτώμενο αυξητικό παράγοντα 1 και αν χορηγηθεί για 12 και πάνω εβδομάδες, βοηθάει πάρα πολύ στην βελτίωση της ακμής. Και σε ό,τι αφορά την ψωρία, τα πράγματα δεν είναι πολύ ξεκάθαρα εκεί, από ό,τι μελέτες έχουν γίνει μέχρι τώρα. Έχει διαπιστωθεί όμως ότι αν χρησιμοποιηθεί ένα άλλο προβιωτικό που ανήκει στα Bifidobacteria και λέγεται Bifidobacterium infantis, ότι οδηγεί σε βελτίωση της κλινικής εικόνας, γιατί αυτό παρεμποδίζει την παραγωγή του tumor necrosis factor, του παράγοντα νέκρωσης των όγκων, και βελτιώνει έτσι την εικόνα της ψωρίασης. Συμπερασματικά λοιπόν θα έλεγα ότι το οικοσύστημα του εντέρου συμβάλλει σημαντικά στην ομοιοστασία του οργανισμού αλλά και στην παθογένεση νοσημάτων μέσα από πολύπλοκους μηχανισμούς, στους οποίους κυριότερα παίζει το ανοσοποιητικό μας. Το έντερο λοιπόν ασκεί επίδραση σε απομακρυσμένα όργανα, όπως ήδη δείξαμε, και κυρίως στο δέρμα με το οποίο σήμερα ασχοληθήκαμε. Η στοχευμένη τροποποίηση του μικροβιώματος κατόπιν χορήγησης προβιωτικών, τουλάχιστον για τα νοσήματα στα οποία αναφερθήκαμε, δρά θετικά στην πρόληψη και τη θεραπεία φλεγμονωδών δερματοπαθειών. Πιστεύω ότι δεν κούρασα το ακροατήριο. Θα ήθελα εκτός ομιλίας, αν μου επιτρέπετε, να κάνω 2 ανακοινώσεις. Η μία να ξαναθυμίσω στους αγαπητούς συναδέλφους. Τα μαθήματα που γίνονται κάθε Δεύτερη Πέμπτη και μεταδίδονται μέσω διαδικτύου από το παιδιατρικό κέντρο, είναι προσιτά στο διαδίκτυο σε όλους. Νομίζω ότι αναφέρονται σε πρακτικά κλινικά θέματα και ένας σεβαστός αριθμός συναδέλφων τα παρακολουθεί. Επίσης να αναφέρω ότι έγινε ριζική ανακαίνιση της μονάδας εντατικής του παιδιατρικού κέντρου, ένα ολόκληρο σύνολο ανθρώπων από επεμβατικούς και γιατρούς ειδικούς στην εντατική νοσηλεία, συνοδευόμενους από νοσηλευτές, πλαισιώνει πια το καινούριο, την καινούρια μονάδα εντατικής νοσηλείας
του νοσοκομείου, η οποία διαθέτει τεχνολογία αιχμής, διαθέτει θάλαμο αρνητικής πίεσης και μπορεί να αντιμετωπίσει οποιασδήποτε βαρύτητος περιστατικό. Ευχαριστώ τους συναδέλφους και να θαυμάσουμε και το μεγαλείο της φύσης και να θυμίσω λίγο, εμένα μου αρέσει ο Σενέκας, έτσι στοικός λατίνος φιλόσοφος, που αν πάμε πίσω στα λατινικά μας, η πιο μεγάλη είχε πει περάσπερα αντάστρα, που ουσιαστικά σημαίνει ότι με προσπάθειες και δυσκολίες μπορείς να φτάσεις στα αστέρια. Θυμίζω ότι ήταν το σήμα των άστρων αυτών του Απόλλου 11 που πάτησε τη Σελήνη, ακριβώς είχαν αυτό το σήμα. Αυτό είναι το μεγαλείο της φύσης και το μεγαλείο του ανθρώπου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Φρετζάγια για την εξαιρετική του ομιλία, όπως και το περιμέναμε. Δεινός ομιλητής, υποδειγματικός στην ανάπτυξη καινοτόμων θεμάτων όπως το σημερινό, του οποίου η σημασία θα αποτιμάται σε βάθος χρόνου, όχι μόνο λόγω της θεωρητικής της διάστασης, αλλά κυρίως για την πρακτική της εφαρμογή στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών στρατηγικών για το μικροάρρωστο. Μπορούμε να κάνουμε ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις. Μπορώ να κάνω μια παρέμβαση ότι αυτό που βλέπω στο τάμπλετ μπροστά μου μέχρι τώρα είναι ευχές και καλή επιτυχία και καλημέρες. Ευχαριστώ τους συναδέλφους και πάλι. Κάτι μπορεί να είπα που να είναι πιστεύω χρήσιμο και να είναι καλό και να θυμίζει πόσο ο οργανισμός μας αλληλοσυνδέει το ένα σύστημα με το άλλο και επηρεάζει η μία λειτουργία την άλλη. Άλλωστε και εμείς σαν γιατροί όταν κάνουμε κάτι παρεμβαίνουμε εκεί, μην τρως σαλάτι, και μετά παρεμβαίνουμε με αυτόν τον τρόπο στα αγγεία, στην καρδιά. Να πέσει πίεση, να γίνει αυτό, οι νεφροί να δουλέψουν έτσι. Άρα λοιπόν όλοι είμαστε όλα τα συστήματα να συνεργαστούν. Είναι και άλλωστε αυτό το πνεύμα τελευταίο που κυκλοφορεί της ολιστικής ιατρικής. Εγώ ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Ήθελα να σας ρωτήσω, εκτός από τα προβιωτικά, υπάρχουν και θεραπείες, ας πούμε, φαρμακευτικές, κυρίως για τις αρρώστιες του δέρματος που είναι τώρα σε μελέτη. Ναι, πάντα ακολουθούμε την κλασική αντιμετώπιση των φλεγμονωδών δερματοπαθειών. Αυτές φαίνονται ότι, από όσο ξέρουμε, ότι συνδέονται με την δυσβίωση στο μικροβίωμα και φυσικά κάθε μία από αυτά τα νοσήματα έχει την ανάλογη θεραπεία. Για παράδειγμα, ξέρουμε για την ακμή ότι χρησιμοποιούνται αντιβιωτικά για να καταστήλουν την ανάπτυξη του πρόπιον εμπακτέριουμ άκνες ή όπως θα το βλέπετε τελευταία ως cutis άκνες, έχει αλλάξει το όνομά του, cutis bacterium άκνες. Βεβαίως η χορήγηση προβιωτικών που μπορεί να βοηθήσουν δεν αποστερεί την θεραπεία η οποία ακολουθείται σε κάθε ένα από τα νοσήματα αυτά. Μου δίνει η κυρία Στασινοπούλου την ευκαιρία να πω, δεν το ανέφερα, ότι και πολλά άλλα πράγματα στην κλινική πράξη μας δείχνουν αυτόν τον άξονα που μπορεί να μην ξέρουμε πώς δουλεύει. Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι οι άρρωστοι που έχουν ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσου του εντέρου, ελκώδη κολίτιδα εκρών, τι κάνουν, εκδηλώσεις από το δέρμα. Ποιοδερμίες κάνουν εκεί πέρα ποικίλα, οζόδες ερήθημα, συμμετέχει το δέρμα. Αν πάμε στο γνωστό μας πιτσέκερ ή οικογενή πολυποδίας του εντέρου, έχουμε μία μελάνωση στα χείλη μας εκεί πέρα το, και πολλά άλλα νοσήματα τα οποία οι άρρωστοι οι οποίοι έχουν κακοήθειες στο έντερο ή στο πάγκρεας έχουν παραπνεοπλασματικές εκδηλώσεις τις οποίες εκφράζουν στο δέρμα. Έτσι. Λοιπόν, όντως αυτός είναι ένας πολύ δραστήριος άξονας και μας οδηγεί πολλές φορές στο δέρμα,
το να σκεφτούμε άλλα προβλήματα που συμβαίνουν στο πεπτικό και τα νάπαλιν, ό,τι συμβαίνει στο πεπτικό, να μπορούμε να εξηγούμε πράγματα που συμβαίνουν στο δέρμα. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία, ευχαριστώ.